Πάμε να δούμε τι λέει και τι ισχυρίζεται ο οδηγός της μηχανής. Για να ακούσουμε να δούμε τι ισχυρίζεται. Μας κυνήγησε 100 μέτρα από το σπίτι μου. Στην κυριολεξία σχεδόν μας πάτησε 100 μέτρα από το σπίτι μου. Είμαι σοκαρισμένος. Δεν έχω κοιμηθεί όλο το βράδυ. Φραστικό επεισόδιο υπήρχε. Αλλά είμαστε δύο άνθρωποι που έχουμε σώα στα σφρένας. Σε καμία περίπτωση δεν πήγαμε να χτυπήσουμε το αυτοκίνητο. Η κυρία Βατίδου παραβίασε κόκκινο σηματοδότη. Της έκανα μία ασύσταση, αντέδρασε άσχημα και έτσι ξεκίνησαν όλα. Αυτό που συνέβη όμως δεν δικαιολογεί αυτό που έγινε στη συνέχεια, την καταδίωξη και την μηχανή μου να βρίσκεται κάτω από το τζιπ. Η σύντροφός μου έχει σπάσει χέρι, πόδι και πλευρό. Το χέρι της, μας λένε οι γιατροί, έχει διαλυθεί. Θα χειρουργηθεί την Πέμπτη. Έχω κινηθεί ήδη νομικά. Δεν γνώριζα την κυρία Βατίδου. Δεν τη γνωρίζω. Την έχω ακούσει, αλλά δεν την αναγνώρισα. Αυτά λέει ο οδηγός μηχανής και η υπόθεση να πούμε στα δικαστήρια. Στο σημείο που η Γούναρη τη Λιπάδα πάει, είναι ένα πολύ κεντρικό μέρος που σημαίνει ότι τα λεγόμενα της μιας ή της άλλης πλευράς μπορεί να αποδειχθούν από το βιντεοσκοπικό υλικό που υπέχουν οι κάμερες. Το αν πέρασε κάποιος κόκκινο, το αν δεν πέρασε, το ποιος επετέθη πρώτος, ποιος επετέθη δεύτερος, όλα αυτά είναι ζητήματα που αποδεικνύονται αρκετά εύκολα, έτσι. Μάλιστα.